Πάμε στον κύριο Χόσμπορν να δούμε τι γίνεται με τους διανομείς, διότι από το πρωί το σκαλίζουμε το θέμα. Ετοιμάζονται κινητοποιήσεις. Η Ελευθερία Σπυλιάκη είναι με τον κύριο Χόντζολου. Έλα, Ελευθερία. Και να σας πω λοιπόν, η τελευταία εξέλιξη που ενημερωθήκαμε είναι ότι θα υποβάλουν και μήνυση. Μου είπατε, θα κοινοποιήσετε τι ακριβώς. Εξώδικο. Καταρχήν, θα κοινοποιήσουμε με εξώδικο την κινητοποίηση της Τετάρτης. Η οποία θα είναι τετράωρη από ό,τι γνωρίζουμε, λόγω των εξελίξεων που έχουν προκύψει στο κομμάτι των εντελιβεράδων, των διανομέων, οι οποίοι οι άνθρωποι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όχι μόνο τώρα τα χρόνια της πανδημίας, αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά γενικότερα κάνουν ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Τα βαρέα και ανθυγινά δεν τους τα κολλάνε. Δουλεύουν παραπάνω ώρες από αυτές τις οποίες έχουν συμφωνήσει. Αλλά το εξώδικο θα αφορά αυτό καθ' αυτό, κύριε Χόντζογλου, την εταιρεία η οποία ξεκίνησε, δηλαδή την αλλαγή στις συμβάσεις, έτσι δεν είναι? Πείτε μας λίγο καλύτερα εσείς. Το εξώδικο για την κινητοποίηση θα κοινοποιηθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα που έστειλε τα μηνύματα στους συναδέλφους μας για κατάργηση των συμβάσεών τους και τη μετατροπή τους σε εξωτερικούς συνεργάτες και στη ΓΕΣΕΒΕ ως τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Είναι, κύριε Παυλόπουλο και κύριε Αρέβη, ζούμε τα απόνερα του νόμου Χατζηδάκη. Αν δείτε το άρθρο 69 στον νόμο Χατζηδάκη, είναι φωτογραφία αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα η συγκεκριμένη εταιρεία. Μιλάμε για μια εταιρεία η οποία μέσα στην κρίση της πανδημίας εκτόξευσε τα κέρδη της πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Κέρδη, όχι τζίρο, κέρδη. Και μιλάμε για τους εργαζόμενους οι οποίοι, ένα μακάβριο στοιχείο να σας δώσω, τα τελευταία 3 χρόνια μετράμε ένα νεκρό κάθε μήνα. Είναι πολύ επισφαλή η εργασία τους και είναι αυτοί οι άνθρωποι 3 χρόνια τώρα με δίμηνες και τρίμηνες συμβάσεις. Πόσοι εργαζόμενοι έχουν λάβει ειδοποίηση μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τα δικά σας τα στοιχεία? Είναι 211 συνάδελφοι οι οποίοι έχουν πάρει το μήνυμα στα κινητά τους. Ένα νεκρό κάθε μήνα που πρέπει οι άνθρωποι για να προλάβουν να έχουν καλή ταχύτητα για να πληρωθούν και καλύτερα. Άρα λέτε θα κινηθείτε και δικαστικά, κύριε Χόντζολου. Ακριβώς. Εναντίον ποιου, εναντίον της πλατφόρμας? Εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε νομικό μέσο και κάθε συνδικαλιστικό μέσο, κύριε Παυλόπουλε, για να σταματήσει ανακληθεί αυτό το έσχος, γιατί περί έσχους πρόκειται. Ένα λεπτό. Για να ανακληθεί αυτή η παρέμβαση ή για να αλλάξει η διάταξη στο νόμο? Η παρέμβαση για ανακληθεί. Αυτή τη στιγμή το αίτημά μας είναι ένα. Υπογραφή συμβάσεων στους εργαζόμενους αορίστου χρόνου. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει ο διάλογος να αλλάξει το συγκεκριμένο άρθρο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί να υπάρχει αυτό το άρθρο. Να σας δώσω μια πληροφορία. Την Παρασκευή που μας πέρασε, λίγο πριν ανακαλύψουμε το θέμα με την e-food, είχαμε 13 απολύσεις διανομέων σε αλυσίδα ταχυφαγίου, οργανωμένη αλυσίδα ταχυφαγίου στο Παγκράτη, με την αιτιολογία ότι καταργώ το τμήμα γιατί ξεκινάω συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε ένα ντόμινο εξελίξεων στον κλάδο. Μάλιστα. Και ειδικά στον κλάδο των διανομέων. Ζούμε το δικό μας Uber αυτή τη στιγμή. Κύριε Χοντζόγλου, παρόλα αυτά, κάποιες πλατφόρμες δεν κάνουν καν συμβάση με τους εργαζόμενους από ό,τι γνωρίζουμε. Γιατί η συγκεκριμένη για την οποία μιλάμε είχε τρίμηνες συμβάσεις, έτσι δεν είναι? Στις δύο πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στη χώρα, τις δύο πιο γνωστές, απασχολούνται σχεδόν 2.700 εργαζόμενοι. 2.700 διανομείς. Από αυτούς τους 2.700 διανομείς, μόνο οι 211 είχαν σύμβαση. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι είναι λοιπόν στο καθεστώς εξωτερικού συνεργάτη. Θα περιμένουμε να δούμε και τις δικές σας κινητοποιήσεις και την απάντηση του Υπουργείου. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια συγκεκριμένη ημέρημνα. Καλημέρα, καλημέρα.